Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Hey yo, what's up, τι κάνετε. Είμαι ο Τζιου και είμαστε εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα εδώ πέρα σα έχω μερικά rap news τα οποία είναι φρέσκα, είναι πολύ ισχυρά. Θα τα τσεκάρετε τώρα. Λοιπόν, τσεκάρετε. Πριν από αυτό, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να μας ακολουθήσετε στο TikTok και πρέπει να μας ακολουθήσετε και στο Instagram. Θα μπείτε μέσα, θα μπείτε στο Explore, στο δεύτερο tab, θα γράψετε με TV και θα μας βρείτε και θα μας ακολουθήσετε. Είναι τόσο εύκολο. Και από εκεί θα βλέπετε τα πάντα για τη φάση μας και εδώ πέρα το τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά rap news τα οποία σας έχω εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να τα, να τα δω εδώ πέρα, τα έχω... Μαζεμένα. Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε με το εξής. Ο Eminem κυριαρχεί στο Rock'n'Roll Hall of Fame στους ψηφοφόρους καθώς κλείνει επίσημα η ψηφοφορία. Τσεκάρετε, το, ψυχοδε... το ψηφοδέλτιο του Rock'n'Roll Hall of Fame έκλεισε επίσημα την Παρασκευή 29 Απριλίου με έναν μεγάλο σύνολο 5 εκατομμυρίων ψήφων. Οι Duran Duran, ο Eminem, οι Pat Benatar βρέθηκαν στο top 3 με τους Duran Duran να συγκεντρώνουν σχεδόν 934.000 ψήφους, τον Slim Shady με 684.000 ψήφους και την Benatar με περίπου 634.000 ψήφους. Ο Eminem ήταν από τους πρώτους αγαπημένους της ψηφοφορίας τον Φεβρουάριο, ήταν πρώτος με μια καλή διαφορά, ενώ η Duran Duran, η Pat Benatar, ο Dolly Parton και η Eurythmics ολοκλήρωσαν το Top 5. Είναι μεγάλο πράγμα να μπει στο Rock'n'Roll Hall of Fame. Ή Trap Cold Quest, Devo, Beck, η Rage Against the Machine, αγαπάω, η MC5, η Dionne Warwick, η Fela Kuti, η New York Dolls και η Gate Bush ήταν, είναι επίσης υποψήφιοι για μία θέση. Η τάξη του 2022 θα ανακοινωθεί τον Μάιο, ενώ θα ακολουθεί στελετή εισαγωγή το φθινόπωρο. Αυτή είναι η φάση. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα να μπει ο Eminem στο Rock and Roll Hall of Fame. Δεν είναι λίγο πράγμα να μπει εκεί πέρα, γιατί στην ουσία σε καθιστά στην ιστορία σαν έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που υπήρξαν ποτέ. Όχι ότι ο Eminem με το αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει, δεν μας το έχει ήδη αποδείξει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρει, συνήθως θέλεις και το παράσημο, ρε παιδί μου, το εύσημο, θέλεις να πάρεις και το στέμα, να πει το έχω το στέμα, είναι δικό μου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας rap new, το οποίο είναι το εξή. Ο Τόρι Lanes λέει πως ο Rick Ross τελικά του πήρε smart car και λέει you know what it is. Λοιπόν, είχαμε πει πριν μήνες θυμάμαι, τι ήταν, πρέπει να ήταν πολλούς μήνες πριν, ότι παραπονιόταν ο Τόρι Lanes ότι ο Rick Ross του είχε υποσχεθεί ότι θα του πάρει smart car, ξέρετε από αυτά που οδηγάνε μόνα τους και κάνουν φάση μόνα τους, του είχε πει λοιπόν ότι θα του πάρει αυτό το smart car και δεν του το πήρε το smart car. Γιατί Rick δεν του πήρε στο smart car του ανθρώπου, αφού κάνατε τη συμφωνία, βγάλατε το δίσκο εκεί, έγινε δουλειά, του υποσχέθηκε smart car, γιατί Rick δεν του πήρε. Αλλά το πήρε εν τέλει. Είδατε, εμεί παρακολουθούμε αυτά τα νέα και σα τα φέρνουμε για να τα ξέρετε. Τσεκάρετε τι έπαιξα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 2020 το αφεντικό τη Maybach Music Group ισχυρίστηκε ότι αγόρασε ένα smart car για τον Τόρι. Όπω είπε ο Ρος, λοιπόν, σε ένα κλιπ στο Instagram που έδειξε το αυτοκίνητο, λέει: Γεια, μόλις αγόρασα ένα αυτοκίνητο για τον Τόρι Λέιν. Πρέπει να το κάνω δώρο για την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Αυτό είσαι. Σε φάση «Ωραίος ρε φίλε, ωραίο ρε μάγκα σου. Πήρα το αμάξι σου γιατί έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Τώρα ο Λέιν λέει ότι ο Ρος επιτέλου Τήρησε την υποσχεσή του και το Σάββατο 30 Απριλίου ο Ρος και ο Λέινς μοιράστηκαν ένα βίντεο με τον, με τον αυτό τους, ο ένας και ο άλλος, να πίνουν μερικά μπουκάλια Μπέλερ με πολλά χρωματάκια, έτσι. Καθώς ο Τόρι Λέινς φωνάζει, επιτέλους πήραμε το Smart Car, you know what it is. Ήταν λοιπόν εκεί ο Big Boss, να πούμε, ο Rick Ross, ήταν και εκεί ο Τόρι Λέινς, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι ο μουσικάρα, δεν, είναι, δεν υπάρχει ο μαν. Και τελικά του πήρε το smart card του. Έπρεπε, έπρεπε του. Το έχει υποσχεθεί το ανθρώπου να του πάρει το smart card και το πήρε και καλά έκανε. Αυτή είναι η φάση λοιπόν. Αυτά ήταν τα rap news για σήμερα. Τώρα. Μισό λεπτάκι να το δω, γιατί το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε πίσω για να μιλήσουμε για τα πιο hot rap facts που παίζουν στη φάση. Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars. Είμαστε έτοιμοι είστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για μερικά ωραία rap facts που σας έχω ετοιμάσει, τα οποία είναι πάρα 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 πολύ ωραία και πρέπει να τα ξέρετε για να έχετε τις εγκυκλοπαιδικές, τις γνώσεις, τις σφαιρικές γύρω από τη hip hop κουλτούρα και να μην σας τη λέει κανεί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τσεκάρετε. Ο Dr. Dre ήταν να κάνει όλες τις παραγωγές στο δίσκο του Jay-Z, το Kingdom Come. Ακραίο. Πώ θα πεις ρε παιδί μου ότι ο Dr. Dre είναι ο, ο king τη φάση του West Coast και ο Jay-Z μπορεί να είναι ο king τη φάση του East Coast. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο, αυτοί οι δύο να κάνουν δίσκο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν το γνωρίζουν πολύ ο της τη rap, αλλά για το black album του Jay-Z, το αρχικό σχέδιο του Jay-Z ήταν να έχει 12 κομμάτια από 12 διαφορετικού παραγωγού. Αλλά το άλμπιν της επιστροφής του το 2006, γιατί γενικά ο Jay-Z έλεγε θα σταματήσω, θα ξαναξεκινήσω, θα ξανασταματήσω, τα έλεγε αυτά. Το 2006 το Kingdom Come, ο Dre ήταν το πρώτο όνομα στη λίστα του Jay-Z. Οι δύο τιτάνε της rap είχαν ήδη συνεργαστεί αρκετέ φορές στο παρελθόν, κυρίως στο Watch Me, το The Watcher 2 και φυσικά ο Jay-Z είχε γράψει το Steel Dre για το Dre και το Snoop Dogg. Είναι τρελό λοιπόν αυτό το πράγμα. Ήταν να κάνει όλες τις παραγωγές του Kingdom Come, τελικά δεν τις έκανε, αλλά συνεργάστηκαν. Πάμε στο επόμενο μας Web fact, τσεκάρετε. Ο DJ Premier χρέωνε πάλι τον Jay-Z 4.000 δολάρια για κάθε beat στο Reasonable Doubt. Το Reasonable Doubt ίσως να είναι ο κομβικός δίσκος του Jay-Z που τον έκανε αυτό που είναι και ο DJ Premier στην ουσία έχει έχει ρε παιδί μου την, uh, τα ηνία, ξέρω εγώ, της, uh, του DJ της Νέας Υόρκης. Θα σας πω μια ιστορία. Ήμουνα σε μια φάση, ζούσα στον Καναδά, ζούσα στο Βανκούβερ και είχα πάει σε ένα live μιας πολύ σπουδαίας μπάντας στον M.O.P. Και αυτοί μας λένε σε μια φάση, εμείς σαν κοινό κάτω, ξέρω εγώ, μας λένε πείτε μας με το τρία το πιο σπουδαίο παραγωγό, ξέρω εγώ, στη hip hop ολόκληρη. Ένα, δύο, τρία και ακούς random, ό,τι να είναι, ο καθένα να λέει τα δικά του. Ε, και γυρνάει και λέει τέλο πάντων ένα από του δύο από του MOP, γυρνάει και λέει: Ωραία, λέει, θα γυρίσουμε εμεί πίσω στη Νέα Υόρκη και θα πάμε στον DJ Premier, ο οποίο έχει κάνει για τον Nas, έχει κάνει για του Gangstar, έχει κάνει, έχει κάνει, έχει κάνει τέλο πάντων τη λίστα με τα άπειρα ονόματα των παραγωγών των συγκροτημάτων που έχει κάνει και θα του πούμε ότι εδώ στο Vancouver δεν πιστεύετε ότι αυτός είναι ο πιο σπουδαίος ε, παραγωγός όλων των εποχών και λέμε το τρία πείτε το πιο σημαντικό παραγωγό και λένε όλοι DJ Premier γιατί, γιατί όντως θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους influential παραγωγούς ever στη hip hop. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα γιατί μαζί μου έχω τον το The Freestyle από, τις, από τη Samsung είναι ο φορητό προβολέα τη Samsung για να διασκεδάζετε χωρί όρια. Τώρα τον βλέπετε μπροστά σα. Είναι ο καλύτερο προβολέα που μπορείτε να βρείτε. Πάμε να το γνωρίσουμε λοιπόν. Είναι μικρό smart ελαφρύ projector που σα ακολουθεί παντού. Πέφτουν τα φώτα τώρα. Πολύ ρομαντικό. Τσεκάρετε. Έχει ε, Εφαρμογέ Smart TV Mobile Mirroring και ήχο 360, η εικόνα του είναι Full HD και μπορεί να συνδεθεί παντού. Και ε, προβάλλετε το κινητό σα σε μεγάλη οθόνη μέσω τη εφαρμογή Smart Things για Android και iOS ή το AirPlay 2 για συσκευέ της Apple. Και τώρα μπορείτε έτσι να βλέπετε το οτιδήποτε θέλετε μέσα από το κινητό σας ή από πουδήποτε θέλετε στον προτζέκτορα όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν, α, το, α, αυτό ήταν λοιπόν το The Freestyle και τώρα θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε πίσω. Θα δείτε όμως πρώτα το Starships από Νίκη Μινάζ. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο House of Bars για να σας πω ότι φέτος το zoom, Τελείωσαν οι καραντίνες όλα αυτά, ελπίζω δηλαδή να τελείωσαν και τώρα θα κάνουμε επιτέλους τα MAD VMA 2022 από τη ΔΕΗ στις 22 Ιουνίου του 2022 για να γίνει έτσι λίγο στρογγυλό το νούμερο. Εκεί πέρα λοιπόν θα έρθετε να μας δείτε, να περάσουμε ωραία, να κάνουμε φάση. Άμα δεν έρθετε μπορείτε να το δείτε στο Μέγκα. Οπότε τώρα συνεχίζουμε τη φάση μας εδώ πέρα στο House of Bars. Τσεκάρετε λοιπόν τα Legendary Facts που έχουμε σήμερα. Είναι ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Είναι ο Tech9. Ο Tech9 είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από ράπερ, θα πω, γιατί έχει τη δικιά του δισκογραφική, το label που τρέχει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Strange Music, έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με άλλες μουσικές, είναι, είναι λίγο πιο κοντά στη rock, θα πω, από ότι άλλοι rappers, όχι ότι δεν είναι rapper. Και τώρα θα ξεκινήσω να σας μιλάω για αυτόν, τσεκάρετε. Ο Άρον Ντόντες, Γιάτες είναι γεννημένος 8 Νοεμβρίου του 1971 και είναι γνωστός με το όνομά του ως Tech9. Είναι ράπερ και τραγουδιστής. Στην αρχή της καριέρας του, ο Γιάτες ήταν μέλος της ομάδας που σχηματίστηκε το 1991 που ονομαζόταν Black Mafia. Έκανε τεράστια επιτυχία με το συγκρότημα 57th Street Rogue Dog Villains, μεγάλο όνομα, και το single του Let's Get Effed Up. Ως μέλος του γκρουπ Ναθοζή. Ο Tech9 υπέγραψε με την Perspective Records το 1993. Ωστόσο, το συγκρότημα διαλύθηκε αμέσως μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία. Ο Tech9 υπέγραψε με την Quest Records για λίγο πριν μετακομίσει στην JCOR Records. Το 1999, με το συνεργάτη του Travis O'Gwynne, ίδρυσαν τη δισκογραφική εταιρεία Strange Music. Το 2001 ο Τέκναν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο λέγεται Angelic με την G.C.O.R. Records και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το Absolute Power με τις εταιρείες Strange Music και την MSC Music and Entertainment. Το 2006 ο Yates κυκλοφόρησε το άλμπουμ Everyday The Religion. Το επόμενο έτος κυκλοφόρησε το άλμπουμ Killer και το 2009 κέρδισε το βραβείο Left Theo Woody στα, γραφεία, ε, στα βραβεία MTV You Woody. Στις 7 Ιουνίου του 2011 κυκλοφόρησε το álbum All Six and Sevens. Αυτό είναι από τους αγαπημένους μου δίσκους. Από τους αγαπημένους μου δίσκους γενικά. Από τους αγαπημένους μου δίσκους ever. All Six and Sevens. κάνετε τον. Στο álbum συμμετέχουν αρκετοί καλλιτέχνες hip hop καθώς και ρό καλλιτέχνες όπως ο B.O.B., ο E40, ο Snoop Dogg, ο Hobson, ο T-Pain, ο J-Rock, ο Mint Condition, ο Basta Rhymes, ο Twista, ο Lil Wayne, ο Yellow Wolf, οι Deftones και πολλοί άλλοι. Θε κάτι άλλο για να ακούσει ένα δίσκο. Θε να έχει λιγότερα φίτσα ο δίσκο. Δεν έχει λιγότερα φίτσε, Έχει αυτά και περισσότερα. Λοιπόν, επίση συμμετείχε στο 1ο στούντιο studio album The Carter το, του Leo Wayne, το Carter το 4, το Leo Wayne στο τραγούδι Interlude. Το κομμάτι περιλαμβάνει ένα στίχο από τον Tech και τον Andre 3000. Στι 20 Νοεμβρίου του 2015 ο Τέκνα κυκλοφόρησε το Strangulation Volume 2, το οποίο ήταν το 16ο άλμπουμ του είναι λίγο παραγωγικός. Στις 20 Ιουνίου, ο Τεκ κέρδισε το πρώτο του πλατινένιο δίσκο μετά από 18 χρόνια. Στο 8 Οκτωβρίου του 2021, ο Tech 9 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο Asinine. Το άλμπουμ περιλαμβάνει και εμφανίσεις από τους Leo Wayne, Mumu Fresh, Snow the Product, Rush, συγγνώμη, E-40, X-Rated, καθώς και τον Dwayne Johnson. Συνολικά έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια άλμπουμ και η μουσική του έχει παίξει σε ταινίε, τηλεόραση και βιντεοπαιχνίδια. Έχει συνεργαστεί με πολλούς mainstream καλλιτέχνε στα άλμπουμ του, όπως είπα πριν τον E4, ο Ice Cube με τους 3-6 Mafia από τον Νότο, τον BOB, τον Twista, τον Busta Rams, τον Kendrick Lamar, τον Leo Wayne, τον Tim Payne, τον Snoop Dogg, τον The Game, τον Wiz Khalifa, τον Silo Green, τον DI, τον 2 Chainz, τον Cory Taylor, τον Slipknot, τον Eminem, τον Logic και τον Boys II Men. Είναι απίστευτος καλλιτέχνης στο Tech 9 άμα δεν το ξέρετε πρέπει να τον μάθετε. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε All of the Lights από Kanye West. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω στο House of Bars. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars. Είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι στο Mea και γιατί είστε για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Πάμε λοιπόν τώρα Λοιπόν, θα δούμε το Song of the Day τώρα και το Song of the Day είναι το Like That από την Doja Cat και τον Gucci Mane. Το Like That είναι ένα τραγούδι λοιπόν από την Doja Cat που είναι ο Gucci Mane μέσα και γράφτηκε από τους δύο καλλιτέχνες και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Hot Pink του 2019 της Doja. Βλέπετε είναι αρκετά ροζ το εξώφυλλο και είναι λογικό. Έγινε βάρη μετά από την χορευτική πρόκληση χρησιμοποιώντας το τραγούδι στην εφαρμογή TikTok. Μου λέει από πάνω η Τάνια ότι είναι η αγαπημένη της, οπότε πρέπει να το αφιερώσουμε στην Τάνια, την αρχισυντάκτριά μας. Πριν το Like That γίνει single, το Μάιο, το τραγούδι είχε ήδη αρχίσει να μπαίνει στα charts σε πολλές χώρες, μετά το viral χωρί στο TikTok, που χρησιμοποιούσε το τραγούδι. Μετά την κυκλοφορία του ως single, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 50 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 και το music video κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου του 2020. Η Doja Cat Προώθησε το σίγουρο με πολλές ζωντανές εμφανίσεις συμπεριλαμβανομένων των βραβείων μουσικής βίντεο του 2020 Billboard Music Awards και το Rocking Eve της πρωτοχρονιάς του Dick Clark. Τέλος, το 2022 τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικά σποτ για την ταινία Hotel Transylvania Transformania. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτά έπρεπε να μάθετε για το Like That της Doja Cat μαζί με τον Gucci Main. Θα το δείτε τώρα μπροστά σα. Αλλά πριν από αυτό, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα κάθε μέρα 9 με 10 εδώ στο ΜΕΑ TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και μέχρι τότε θα σα πω. Peace!